Σε τεντωμένο σχοινί ισορροπεί το σύστημα υγείας και ειδικότερα οι μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες γεμίζουν επικίνδυνα με ασθενείς με την μετάλλαξη Δέλτα, η οποία έχει επικρατήσει πλέον πλήρως στην κοινότητα. Το ένα αρνητικό ρεκόρ καταρρύπτει το άλλο με τις ανησυχίες να εντείνονται, δεδομένου ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ο πιο σκληρός δείκτης και ορίζει την πορεία του συστήματος υγείας. Η κατάσταση αξιολογείται καθημερινώς και παίρνουμε όποια μέτρα χρειαστεί να πάρουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Καθημερινά έχουμε συσκέψεις στο Γενικό Νοσοκομείο και αναλόγως των προβλημάτων βρίσκουμε λύσεις καθημερινώς. Το Υπουργείο Υγείας, σε μια προσπάθεια να παρέχει ποιοτική περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς, δίδει μάχη για μεταφορά ασθενών άλλων παθήσεων στον ιδιωτικό τομέα. 228 ασθενείς έχουμε μεταφέρει στον ιδιωτικό τομέα και 27 ασθενείς τους έχουμε μεταφέρει στις εντατικές. Γίνεται καθημερινά μια μεγάλη πάλη. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να αδειάζουμε κρεβάτια για να μπορούμε να βάζουμε εισαγωγές COVID. Σύμφωνα με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, αυτή τη στιγμή στις μονάδες εντατικής θεραπείας υπάρχουν διασωληνωμένα άτομα που είναι 45 με 50 ετών. Οι προσπάθειες που γίνονται είναι υπεράνθρωπες και από εκεί και πέρα προσπαθούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα να βοηθούμε για να μπορούν να βρίσκουμε κρεβάτια, διότι και τα κρεβάτια δεν είναι ανεξάντλητα. Σημειώνεται πως καθημερινά το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΟΚΙΠΗ για αξιολόγηση της κατάστασης.